θέλουμε έτσι να δώσουμε το στίγμα των τιμών στο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή και πόσο πολύ μας βοηθάει κατρακύλα στις τιμές από την πλευρά της Ισπανίας. Το μεγάλο πλήγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, λέγεται για το κριτικό και το ελληνικό ελαιόλαδο η Ισπανία. Η υπερβεντέμα, η υπερπαραγωγή που έχει η γειτονική μας χώρα, μιλάμε για 1.600.000 τόνους, είναι άνω του 50% της παγκόσμιας παραγωγής, όταν η παγκόσμια παραγωγή ανέρχεται περίπου στα 3 εκατομμύρια τόνους. Καταλαβαίνετε ότι το 1.600 είναι πάνω από το μισό, δηλαδή είναι περίπου το 52% της παγκόσμιας παραγωγής. Ο μεγάλος παίκτης του ελαιόλαδο σήμερα είναι η Ισπανία, είναι μια Ισπανία με υπερβεντέμα και μια Ισπανία που τις τελευταίες μέρες διαθέτει ποσότητες, τεράστιες ποσότητες ελαιολάδου σε πολύ χαμηλές τιμές σε γειτονικές χώρες όπως είναι και η ίδια η Ιταλία που είναι παραγωγική χώρα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι μεγάλες εξαγωγές του ελαιολάδου του δικού μας αφορούν την Ιταλία. Σήμερα στην Ιταλία παραδίδεται λάδι από την Ισπανία στη τιμή των 2 ευρώ, αντίστοιχο λάδι με το δικό μας. Γιατί τα καλά λάδια τα ποιοτικά έχουν μια τιμή καλύτερη από ό,τι έχουν τα λάδια τα εξάρια και τα εφτάρια που έχουν το μεγάλο πρόβλημα λόγω του δάκου φέτος. Είναι μια κακή χρονιά, είναι μια κακή χρονιά γιατί την προβλέπαμε. Ξέρουμε ότι η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παίκτης, είναι ο παίκτης που μαζεύει καθημερινά 30.000 τόνους λάδι. Όταν εμείς όλη η Κρήτη παράγει με τα προβλήματα που έχει 50 με 60.000 τόνους. Καταλαβαίνετε ότι μάλιστα, δύο μέρες η συγκομιδή της Ισπανίας, όλη η παραγωγή της Κρήτης μέσα στην τρίμηνη σεζόν. Δηλαδή λένε τα νούμερα, εμείς δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Αυτούς έχουν μηχανική καλλιέργεια, έχουν την πυκνή φύτευση, μαζεύουν τρελές ποσότητες ελαιολάδου καθημερινά και όλες οι προσφορές προς την αγορά είναι πολύ χαμηλές. Μία γρήγορη ερώτηση και μία ακόμα πιο γρήγορη απάντηση θέλω από εσάς για να κλείσουμε. Η βροχή ευεργετική. Η βροχή ευεργετική, χρυσός, ήταν μια φυδατωμένη γη, μια γη που τρία χρόνια πραγματικά την περίμενε αυτή τη βροχή. Μέχρι τώρα έχουμε πάρα πολύ καλά σημάδια, 500 χιλιοστά νερό είναι ο μέσος όρος σε όλο το νομό Ηρακλείου, είναι πολύ καλός και συνεχίζει. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον καιρό. Λοιπόν, λοιπάσματα έχουν πέσει. Πέφτουν όσοι έχουν λεφτά βάζουν. Όσοι έχουν χρήματα, βέβαια.